Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι Δήμοι εν ώψη του αναπτυξιακού συνεδρίου, όπως διαφάνηκε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλα αυτά βέβαια αφορούν στους υπόλοιπους Δήμους, αφού μάλλον ο Δήμος Ξάνθης περιμένει την τελευταία στιγμή για να συντάξει τη δική του πρόταση, αφού όχι μόνο δεν παρουσίασε τίποτε στην ανωτέρω συνεδρίαση, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ούτε καν παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της. Βέβαια, ο αρμόδιος και κατάλληλος για να σας απαντήσει όλο αυτό είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο κ. Δημαρχόπουλος, αλλά από δικές μας πληροφορίες και αυτό που έχουμε μάθει για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση που έγινε ήταν η ολιγόλεπτη παρουσία του Δημάρχου Ξάνθης, χωρίς ουσιαστικά να πει τίποτε, πήγε, ήρθε και απήρθε. Θεωρώ ότι δεν τιμάει μια ΠΕΔ ολόκληρη, μια παρουσία ενός Δημάρχου να πηγαίνει σε ένα συμβούλιο, ουσιαστικά να μην λέει τίποτε και να σηκώνεται να φεύγει. Και να αντιθέτως να υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι ουσιαστικά καταθέτουν πολλές προτάσεις για όλο αυτό το περιφερειακό συνέδριο που θα γίνει μαζί με τον με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Βέβαια, η συνήθις τακτική του κυρίου Δημαρχόπουλου είναι να ρίχνει την μπάλα στην κερκίδα και αυτό έκανε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Δήμος Ξάνθης ότι ζητάει από τους φορείς, από την περιφέρεια να καταθετούν προτάσεις εν ώψη του περιφερειακού συνεδρίου που θα γίνει με τον Πρωθυπουργό και θεωρώ ότι η απάντησή του θα είναι ότι ακόμα περιμένω τις προτάσεις που έχω ζητήσει από όλους τους φορείς. Θεωρώ ότι ο Δήμος Ξάνθης ήδη έπρεπε να έχει δικές σου προτάσεις για να καταθέσει και να μην ρίχνει την μπάλα στην κερκίδα. Πάντως, η διαδικασία αυτή θεωρείται κορυφαία για την περιοχή, γεγονός που απαιτεί υπεύθυνη στάση από το Δήμο Ξάνθης προκειμένου να μην χάσει άλλη μία ευκαιρία.